Το άλλο είναι η διαχείριση του διαθέσιμου ποσού στην περιφέρεια. Δεν πρόκειται να μιλήσουμε αυτό το δεύτερο που λέτε, σας παρακαλώ. Μόνο το πρώτο. Για το πρώτο ποιο λόγο έχουν. Ετοιμάστε καλά. Ολοκληρώθηκε χωρίς κανένα αποτέλεσμα η σύσκεψη στο Δημαρχείο σχετικά με την όδευση του αγωγού ΤΑΠ για μια απόσταση 15 χιλιόμετρων περίπου που ξεκινάει από τον Αμυδαλεώνα. Δεν υπήρξε καμία συμφωνία. Ότι η σημερινή συγκέντρωση γίνεται μετά τον Οκτώβριο, ήσασταν παρόν κύριε Μανοηλίδη, οι φορείς της Καβάλας μαζί με τους εκπροσώπους του Αγροτικού Συλλόγου αποφασίσαμε, επειδή υπήρχαν σοβαρά ερωτήματα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της περιοχής και σε ό,τι αφορά τον τρόπο καλλιέργεια, τον τρόπο που θα καλλιεργήσουν αυτοί οι άνθρωποι, είπαμε θα ζητήσουμε έναν υπεύθυνο από το Υπουργείο. Δεν είναι ανάγκη να είναι υπουργός, δεν είναι ανάγκη να είναι γενικός γραμματέας. Υπηρεσιακούς παράγοντες θέλαμε, γιατί όταν θα μιλούσαμε πολιτικά, θα μιλούσαμε επί της ουσίας. Ασφάλεια και καλλιέργεια. Η εκπρόσωπος του ΤΑΠ δήλωσε ότι η όδευση δεν αλλάζει και προσέθεσε ότι για να συζητηθεί το θέμα της όδευσης χρειάζονται συγκεκριμένα επιχειρήματα. Είναι ότι εμείς είμαστε εδώ για να συζητήσουμε όλα τα ουσιαστικά τεχνικά θέματα και τις απορίες που υπάρχουν. Και σε αυτό θα συνεχίσουμε να δίνουμε απαντήσεις. Προφανώς, εάν δεν μας τεθούν απορίες οι οποίες σχετίζονται με την όδευση για να τις απαντήσουμε, δεν μπορούμε απλά να σχολιάσουμε προσωπικές απόψεις και κρίσεις. Αυτό δεν είμαστε πολιτικοί, δεν θα μπούμε σε μια συζήτηση του τι αρέσει και τι δεν αρέσει. Μπορούμε μόνο να απαντήσουμε τεχνικά και με επιχειρήματα για τον τρόπο που κατασκευάζουμε τον αγωγό. Από την πλευρά μας δεν τίθεται θέμα αλλαγής της όδευσης και αυτό το οποίο απαντήσαμε και στην αίθουσα είναι ότι προκειμένου να γίνει μια συζήτηση αλλαγής της όδευσης θα πρέπει να τεθούν και συγκεκριμένα επιχειρήματα που ορίζουν την ανάγκη αυτής της αλλαγής. Αυτό που είναι σημαντικό να γνωρίζετε είναι ότι η εταιρεία έχει ήδη κάνει αλλαγή της όδευσης σε συνέχεια των ανησυχιών που είχαν τοποθετηθεί και απευθυνθεί στην εταιρεία το 2013 και αυτή τη στιγμή η όδευση η οποία έχει επιλεγεί και έχει εγκριθεί τόσο από το Υπουργείο Ενέργειας όσο και από το Υπουργείο Πολιτισμού είναι η πλέον ασφαλής και λαμβάνει υπόψη της και τα θέματα ασφαλείας και τα περιβαλλοντικά θέματα και τα αγροτικά θέματα και κυρίως πολύ σημαντικό είναι η όδευση που έχει εγκρίνει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο της χώρας προκειμένου να προστατεύεται ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων. Την ίδια στιγμή στην απέναντι πλευρά φαίνεται πως βρίσκονται οι βουλευτές Μορφίδης και Εμμανουηλίδης καθώς αμέσως μετά το τέλος της σύσκεψης ζήτησαν εν μέρη πλην σαφώς την αλλαγή της όδευσης. Παιδιά, είχαμε μια πολυμελή σύσκεψη για το χρονίζον θέμα της διέλευσης του ΤΑΠ από την περιοχή μας. Εκτιμώ ότι η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη, καθότι για 15 χιλιόμετρα αλλαγής της όδευσης ταλαιπωρείται μια τοπική κοινωνία, ταλαιπωρούνται όλοι οι θεσμικοί παράγοντες για κάτι που θα έπρεπε να έχει λυθεί προπολού. Το ερώτημα που έθεσα στην σύσκεψη αυτή ήταν εάν σήμερα είχε την ευχέρεια η κοινοπραξία να χαράξει την όδευση στο συγκεκριμένο σημείο. Υπήρχε μία περίπτωση να επιλέξει αυτή τη χάραξη. Απόλυτα βέβαιος είμαι ότι σε καμιά περίπτωση, γιατί και εδαφολογικά αλλά κυρίως όσον αφορά την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής, δεν θα μπορούσε να κάνει αυτή τη χάραξη. Αυτό που είπα και μέσα είναι ότι θα πρέπει η εταιρεία να σταθμίσει τα πράγματα. Πιστεύω ότι από όποια πλευρά και αν το δει, σήμερα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, είναι και προς το συμφέρον το δικό της και προς το συμφέρον του έργου να εξετάσει την αλλαγή όδευσης. Όχι μόνο γιατί οι κοινωνίες πρέπει να έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για τον τόπο τους. Εκθέσαμε τον προβληματισμό μας και τις αντιδράσεις μας, αλλά πιστεύουμε ότι οι λανθασμένες επιλογές του Υπουργείου και η έγκριση περιβαλλοντολογικών όρων, η οποία έχει γίνει από το 2013, δημιουργεί πολλά ερωτηματικά και πολλά προβλήματα. Πιστεύοντας ότι μπορεί να πριτανεύσει η λογική, ζητήσαμε να γίνουν κάποιες αλλαγές και ιδιαίτερα κοντά από τον αρχαιολογικό χώρο, θα πει ο συνάδελφος ο κ. Μαρκόπουλος τις λεπτομέρειες όλες, αλλά βλέπουμε ότι η εταιρεία είναι ανένδοτη και νομίζω ότι είναι και λάθος η όλη επιλογή, αλλά και η Μονίδης να συνεχίσει αυτή την τακτική. Το Υπουργείο παρίσταται στη σύσκεψη δηλώνοντας ότι δεν είναι εξουσιοδοτημένο για να πει κάτι ουσιώδες.
και η εταιρεία, κοινοπραξία μάλλον, βρίσκεται παρούσα με ένα επιχείρημα το οποίο λέει ότι εγώ έχω όλες τις άδειες. Πείτε μου τι σας προβληματίζει, προκειμένου να δω αν τίθεται κάποιο θέμα αλλαγής της όδευσης. Είναι δύσκολη αυτή η συζήτηση. Παρόλα αυτά, τόσο η Δήμαρχος όσο και εμείς καταβάλαμε μια καλή προσπάθεια προκειμένου να μπορέσει να βρεθεί έστω και τώρα, έστω και μετά την πάροδο των 2 ετών, για τα οποία εμείς δεν ευθυνόμαστε για αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα που πέρασε. Εμείς δεν είμαστε το ελληνικό κράτος. Το Υπουργείο είναι το μόνο που έχει τη δύναμη να πείσει την εταιρεία να έρθει σε μία κουβέντα. Ας το δούμε χιλιόμετρο χιλιόμετρο, ό,τι κερδίσουμε. Εδώ μιλούσαμε για τα δικά μας χιλιόμετρα και ακούγαμε απαντήσεις που αφορούν όλη την ελληνική επικράτεια. Όλη τη διαδρομή του ΤΑΠ δηλαδή. Μιλούσαμε για μια εξειδικευμένη περιοχή και μας απαντούσαν με επιχειρήματα που αφορούσαν όλη τη διαδρομή του ΤΑΠ. Δεν υπάρχει θέμα ούτε με τις άδειες, ούτε με την αρχαιολογία. Στα τυπικά είναι όλα εντάξει. Η ουσία είναι που έχει σημασία. Ο ρόλος του Υπουργείου είναι πάρα πολύ σημαντικός. Οι άνθρωποι βέβαια εδώ ήταν υπηρεσιακοί παράγοντες, ήρθαν να απαντήσουν σε ερωτήματα. Έτσι, υπήρχε εκπρόσωπος του Υπουργού που μπορεί πρώτη φορά να έλαβε μέρος σε μια τέτοια συζήτηση, ο οποίος δεν είχε φυσικά εξουσιοδότηση από τον Υπουργό, και είμαι σίγουρη ότι αλλάζοντας τους Υπουργούς συνέχεια σε αυτό το κέριο Υπουργείο, δεν είναι δυνατόν ο ένας να μεταδίδει στον άλλον την ατμόσφαιρα που υπάρχει στην περιοχή.